τι σα βρούσε Το ύψος ημίλ της ταπεινοφροσινής υπεδείξε, αλλά στις λόγεις Σωστό με το λόγο Χριστό το Θεό. Σωστό φιλετά ψυχοί. Χαίρετε αν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον βίο του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεο, και θα πούμε και λίγα λόγια μέσα από τις διδαχές του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Όλες οι δοκιμασίες και οι θλίψεις αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση, στην πνευματική μας δηλαδή ολοκλήρωση. Ο καιρός της εδώ ζωής, της επίγειας ζωής, είναι καιρός γεμάτος θλίψεις, ταλαιπωρίες, αγώνες και ιδρώτες. Οι δοκιμασίες που υποφέρουμε είναι πληρωμή για τις αμαρτίες μας. Πρέπει με τις θλίψεις να γίνουμε τέλειοι χριστιανοί. Η πρόσκαιρη στην γη ζωή μας είναι περίοδος που έχει αγώνα, πόλεμο, θλίψη, στενοχώρια, δοκιμασία. Ο Θεός αφήνει να αυξάνουν οι θλίψεις μας για να αποτινάξουμε την ραθυμία μας, την τεμπελιά μας, για να ξυπνήσουμε από τον ύπνο της αδιαφορίας και αμελίας. Οι θλίψεις μας γίνονται άριστη παιδαγωγή. Εμείς οφείλουμε να δείχνουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό και να μην περιεργαζόμαστε τα σχέδιά Του. Η θλίψη είναι η κατάλληλη περίσταση για την φροντίδα της ψυχής. Τότε μας ακούει περισσότερο ο Κύριος, όταν με πονεμένη ψυχή και συντετριμένη καρδιά Τον επικαλούμαστε και δείχνουμε μεγάλη επιμονή στις παρακλήσεις μας. Οι Άγιοι, όταν δοκίμαζαν θλίψεις, γίνονταν λαμπρότεροι και ευσεβέστεροι. Ο δρόμος των παθημάτων είναι ο καλύτερος δρόμος που οδηγεί στην αρετή. Αν ο Χριστός στον κόσμο αυτό έζησε με θλίψεις και εσύ θέλεις να ζεις με άνεση, τότε δεν βαδίζεις τον ίδιο δρόμο με τον Χριστό, αλλά διαφορετικό. Πώς λοιπόν τον ακολουθείς, πώς λοιπόν είσαι μαθητής του, αφού δεν ακολουθείς το παράδειγμα του διδασκάλου. Η θλίψη αγαπητή μου είναι μεγάλο αγαθό, αφού κατορθώνει δύο πράγματα πολύ μεγάλα και τις αμαρτίες εξαλείφει και μας κάνει σταθερούς στην αρετή. Εκείνος που υποφέρει δοκιμασίες για το Θεό, όσο χειρότερα πάθει, τόσο πιο μεγάλα στεφάνια θα απολαύσει. Κατανοώντας ότι η θλίψη είναι φθαρτή και προσωρινή, ενώ οι αμοιβέ συνεχείς και αθάνατες, πρέπει να τα υπομένετε όλα με γενναιότητα, χωρίς να ταράσεστε από τις δυσκολίες που συμβαίνουν, γιατί ένα μόνο είναι λυπηρό, η αμαρτία, ενώ όλα τα άλλα, εξορίες, δημεύσεις περιουσιών, απαγωγές, σκευωρίες και άλλα παρόμοια, είναι σκιά, καπνός και αράχνη και οτιδήποτε άλλο υπάρχει πιο ευτελές από αυτά. Και αυτά μας τα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ονομάστηκε από την ιστορία μας ο Μεγαλομάρτυρας μετά τους διωγμούς, ο οποίος και εκοιμήθη στην εξορία και δεν γόγγισε ποτέ κατά του Θεού να παραπονεθεί για τα όσα δυνάτου του συνέβαιναν, αλλά απέναντίας την ώρα της κοιμήσεώς του έψαλε προς το Χριστό μας, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ο Ιερός Χρυσόστομος γεννήθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα μετά Χριστών, στην Αντιόχεια της Συρίας και ήταν γιος του στρατηγού Σεκούνδου και της Ευσεβεστά της Ανθούσας. Στην βρεφική του ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα. Η Ανθούσα αρνήθηκε κάθε πρόταση για δεύτερο γάμο και αφοσιώθηκε στο Θεό και στην ανατροφή του ιού της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως ορίζει ο Απόστολος Παύλος. Η οσία Ανθούσα προσέφερε στον Ιωάννη μία επιμελημένη μόρφωση. Αρχικά ο Ιερός Χρυσόστομος σπούδασε στη σχολή της Αντιοχίας και είχε δάσκαλο τον Λιβάνιο, ο οποίος ήταν ιδωλολάτρης. Και έπειτα σπούδασε στην Ακαδημία των Αθηνών γρήγορα διακρίθηκε για τη μόρφωσή του, αλλά και για την μεγάλη του αρετή. Είχε τέτοιες ρητορικέ ικανότητες και τέτοια μεγάλη μόρφωση, που ήθελαν να τον κρατήσουν στην Ακαδημία των Αθηνών και να του δώσουν έδρα πανεπιστημίου. Αλλά αρνήθηκε ο Άγιος γιατί ήθελε να επιστρέψει στην ησυχία της ερήμου. Όταν κοιμήθηκε η μητέρα του, διένει με την μεγάλη του περιουσία στους φτωχού και ανεχώρησε στην έρημο της Συρίας όπου για έξι χρόνια βίωσε τη φτώχεια, την νηστεία και την προσευχή. Η πνευματική αυτή προπόνηση τον ανέδειξε πρωταθλητή στον κοινωνικό στίβο. Το 381 χειροτονείται διάκονος και μετά από δύο χρόνια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Αντιοχίας Φλαβιανό. Η ευγλωτία του ήταν τόσο δυνατή και τέτοια τα συναισθήματα του ενθουσιασμού του λαού που τον διέκοπταν με θυελώδεις επεφημίες, από όπου έλαβε την προσωνυμία Χρυσόστομος. Το 389 ο πρεσβύτερος Ιωάννης, παρά την θέλησή του, ανεδείχθη Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Αμέσως εξέλεξε ως συνεργάτες του αξίους κληρικούς και μερικές δραστήριες γυναίκες, και οργάνωσε ένα πολυσχηδές έργο που κάλυπτε θέματα ιεραποστολής, φιλανθρωπίας, ηθικής καθάρσεως του ιερατίου και αναμόρφωση της λατρευτικής ζωής. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ιερός Χρυσόστομος ήρθε αντιμέτωπος με την διαφθορά του ιερατίου, το οποίο ζούσε μέσα στην χλειδή και την πολυτέλεια. Ήρθε όμως αντιμέτωπος και με την ένδια, με τη φτώχεια και την εξαθλίωση στην οποία ζούσε ο απλός λαός. Ο Πατριάρχης Ιωάννης τότε δεν μένει αδιάφορος. Αφέρεσε κάθε πολυτέλεια μέσα από την Αρχιεπισκοπή και τους ναούς, τα εκποίησε έτσι ώστε να μοιράσει τα χρήματα στους φτωχούς και να χτίσει νοσοκομεία, λεπροκομεία, σχολεία και ξενώνες. Πρώτη του ασχολία όμως ήταν η προσευχή και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Έργο του Αγίου Ιωάννου είναι και η Θεία Λειτουργία η οποία τελείται μέχρι σήμερα. Όπως μαρτυρεί ο βιογράφος του και μαθητής του, Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεος, όταν λειτουργούσε ο Ιερός Χρυσόστομος, βρισκόταν κυκλωμένος μέσα από στρατιές αγγέλων. Όλη αυτή η ποιμαντική και φιλανθρωπική του δραστηριότητα όμως σύντομα γέννησε την εχθρότητα εκ του διεφθαρμένου ιερατίου, γιατί έβλεπαν ότι ο Άγιος δεν του ικανοποιούσε τα θελήματα. Ο Ιερός Χρυσόστομος τόνιζε ότι οι ιερείς και οι επίσκοποι πρέπει να έχουν τα βασικά ίσα ίσα για να ζήσουν και όχι χλειδί, άνεση και πολυτέλεια. Γι' αυτό λοιπόν στην Χαλκιδόνα συνεκλήθη ληστρική σύνοδος από επισκόπους που τον εχθρεύονταν. Και μαζί του ήταν και η αυτοκράτηρα Ευδοξία. Ο αυτοκράτορα Αρκάδιο υπογράφει την εξορία και ο λαό όλο ξεσηκώνεται. Ταραχέ απειλούν την βασιλεύουσα και η Αγία Σοφία πυρπολείται. Ωστόσο και ένα τρομερό σεισμό που ακολούθησε ανάγκασαν τον αυτοκράτορα να επαναφέρει τον Άγιο Ιωάννη στον θρόνο του. Η ευδοξία όμως συγκαλεί και πάλι παράνομη σύνοδο, όπου εκ νέου αποφασίζεται η εξορία του Αγίου Ιωάννου. Ο Άγιος κρυφά μέσα στη νύχτα ξεκίνησε τον μακρύ δρόμο της εξορίας, με προορισμό την Κουκουσό, στα σύνορα με την Αρμενία, από όπου περνάει γαλήνιος ευλογή. Ακόμη και αυτοί οι στρατιώτες του αναγνωρίζουν την μυστική του αγιότητα. Είναι η μόνη μάλιστα που τον ακούν με ανεξικακία να ψιθυρίζει «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Το 407 οι συνοδοί στρατιώτες του πήραν εντολή να φύγουν για την ποιτιούντα του πόντου. Μάλιστα είχαν εντολή να μην σταματήσουν σε χωριά αλλά μόνο στις ερημιές για να μην μπορεί ο Άγιος να επικοινωνεί με κανέναν ούτε να δέχεται περιποιήσεις. Βαδίζουν λοιπόν συνεχώς παρά την μεγάλη εξάντλησή του. Ύστερα από τρεις μήνες συνεχούς πεζοπορίας έφτασαν έξω από τα Κόμανα, μια μικρή πόλη του Πόντου και εκεί θέλησαν να διανυκτερεύσουν στον ναό του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Άγιος Ιωάννης προαισθάνθηκε πως τα πράγματα θα αλλάξουν και δεν θα είναι για όλη την ημέρα πεζοπόρος, αλλά θα γίνει ουρανοδρόμος. Ο ουρανοδρομούμεν είχε πει άλλοτε στις κακουχίες, βλέποντας κάποιον άλλο δρόμο φωτεινό. Ο Άγιος νιώθει ότι έφτασε το τέλος της ζωής του και ζητά από τον ιερέα λευκά άμφια. Με όση δύναμη του έχει απομείνει, λευκοντίνει το λιπόσαρκο σώμα του. Ανυπόδητος σαν ολόλευκος άγγελος, στέκεται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο και αφού προσευχήθηκε με κατάνοιξη, σαν εποδό όλη τη ζωή του ψιθύρισε. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Δόξα δηλαδή στον Θεό για όλα. Κάνοντα το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, έγειρε το σώμα του επάνω στην Αγία Τράπεζα και ψελίζοντα το αμήν, παρέδωσε το πνεύμα του. Πάνω του τα χερουδίμ, τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα και πολιώματα, έτσι όπως τα ένιωθε ο Ιεράρχης όταν λειτουργούσε, τώρα τον υποδέχονται, καθώς εκείνος εξόριστος της γης ουρανοδρομεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κοιμήθηκε την 14η Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η ημέρα της εορτής του μετετέθη την 13η Νοεμβρίου. 15 Δεκεμβρίου εορτάζουμε την χειροτονία του Αγίου σε Πατριάρχη Κωνσταντινού 27 Ιανουαρίου την ανακομιδή των λειψάνων του, 30 Ιανουαρίου η μνήμη του συνεορτάζεται μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και τέλος την 26 Φεβρουαρίου εορτάζουμε την μνήμη της χειροτονίας του σε πρεσβύτερο. Η Αγία μας Εκκλησία αγαπητοί φίλοι, Τιμά όχι μόνο τα πρόσωπα των Αγίων, αλλά και τα ιερά τους λείψανα, από τα οποία σαν ευωδιαστό μοίρο αναβλύζει η χάρις του Θεού. Για τα ιερά λείψανα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διδάσκει ότι ο Χριστός μας χάρισε πηγές, από τις οποίες αντλούμε σωτηρία και πηγάζουν ευεργεσίες. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Θεός μοιράστηκε μαζί μας τους Αγίους. Εκείνος πήρε τις ψυχές τους και σε εμάς άφησε τα ιερά τους λείψανα. Με αυτές τις πεπιθήσεις αναφερόμαστε στην ανακομιδή των λείψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μετά από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου, εκεί στα κόμματα του πόντου, ενταφιάστηκε ο Άγιος με τιμές όπως του έπρεπε. Το έτος 434 ανήλθε στον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως ο Άγιος Πρόκλος, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου και βιογράφος του, και κατόρθωσε να πείσει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να διατάξει την μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πράγματι, απεσταλμένοι του βασιλέως, ήρθαν στα κόμμανα για να πάρουν τα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Όμως ο Άγιος Ιωάννης, ζών εν Αγίω Πνεύματι και έχοντας όπως άλλοτε την έγνοια να διδάξει την μετάνοια, δεν επέτρεπε την μετακομιδή. Όλες οι προσπάθειες των απεσταλμένων στάθηκαν άκαρπες. Το λείψανο του Αγίου ήταν ασύκοτο. Δεν μπορούσαν με τίποτα να το μετακινήσουν από τα κόμμανα. Άπρακτοι λοιπόν οι απεσταλμένοι επέστρεψαν στην βασιλεύουσα. Τότε ο βασιλεύς Θεοδόσιος έγραψε μία επιστολή προς τον μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας που του έλεγε τα εξής «Επιστολή Βασιλέως Θεοδοσίου του Δευτέρου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, διδάσκαλο και πνευματικό πατέρα Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Επειδή τίμιε πάτερ, θεωρήσαμε το σώμα σου νεκρό όπως συμβαίνει με τα άλλα, θελήσαμε απλώς να το πάρουμε και να το μεταφέρουμε σε εμάς». Γι' αυτό και δικαίω αστοχήσαμε. Αλλά εσύ τουλάχιστον, Πάτερ, τιμιότατε, που δίδαξε σε όλου την μετάνοια, συγχώρησέ μα. Σε παρακαλούμε, σαν παιδιά που αγαπάμε του πατέρε μας, δώσε τον εαυτό σου και έφρανε με την παρουσία σου αυτού που σε ποθούν. Αυτήν την επιστολή του Αυτοκράτορα την τοποθέτησαν επάνω στο ιερό του Λίψανο και αμέσως το ακίνητο λείψανο του Αγίου μετακινήθηκε. Έτσι οι βασιλικοί επεσταλμένοι το σήκωσαν με μεγάλη ευχέρεια και με τιμές το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη. Όταν η πομπή έφθασε στην Χαλκιδόνα, η θάλασσα μέχρι την Κωνσταντινούπολη ήταν γεμάτη από κάθε λογής πλεούμενα, στολισμένα και γεμάτα κόσμο, που κρατούσαν όλοι αναμένες λαμπάδες. Εκεί βρισκόταν ο Αυτοκράτορας, ο Πατριάρχης Πρόκλος με τον Ιερό Κλήρο και όλοι οι συγκλητικοί, προκειμένου να υποδεχθούν τον Άγιο. Η Λάρνακα τοποθετήθηκε στο Αυτοκρατορικό πλοίο. Τότε όμως ξαφνικά ξέσπασε φοβερή θαλασσοταραχή, τέτοια που διασκόρπισε όλα τα πλοία. Το αυτοκρατορικό σκάφος με το τίμιο λείψανο ήρθε και προσάραξε στον αγρό της Χήρας καλλιτρόπης, τον οποίον η αυτοκράτηρα ευδοξία ανόμος και αδίκος είχε οικειοποιηθεί, γεγονός που υπήρξε η αφορμή της τελευταίας εξορίας του Αγίου. Αυτή η χείρα η καλλιτρόπη είχε ένα χωραφάκι, το οποίο η αυτοκράτηρα ευδοξία τη το πήρε αυτής της Χήρας. Όπως ακριβώς συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη στα χρόνια του προφήτη Ηλία, όπου οι Ασεβή, η Εζάβελ, η σύζυγος του Αχαάβ, καταπάτησαν το αμπέλι του Ναβουθέ και τον θανάτωσαν. Και είχε πει τότε ο προφήτης Ηλίας στην Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ και ο Αχαάβ ήσαν δολολάτρε, είχαν φύγει από την πίστη στον αληθινό Θεό και ήσαν γεμάτοι αδικίες και αρπαγές. Αυτό ακριβώς που συνέβη και με την ευδοξία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και η ευδοξία ήταν φύλλα προσκύμενη σε φιλοαιρετικούς και αριανούς. Και είχε πει τότε ο προφήτης Ηλίας στην Ιεζάβελ, που καταπάτησε το κτήμα του Ναβουθέ και τον θανάτωσε, «Για την αδικία που έκανες, το αίμα σου θα το γλύψουν τα σκυλιά». Αυτό ακριβώς είπε και ο Ιερός Χρυσόστομος στην αυτοκράτηρα ευδοξία, όταν καταπάτησε το αμπελάκι της χείρας. Και η ευδοξία μαζί με τους άλλους φιλοαιρετικούς επισκόπους εχθρούς του Αγίου, υπέγραψε να εξοριστεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και η γη δεν την δεχόταν, ο τάφος της έτρεμε για πάρα πολλά χρόνια και προσευχήθηκαν στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τότε σταμάτησε να τρέμει ο τάφος της Ευδοξίας. Τότε λοιπόν την ώρα της τρικυμίας, όταν έφταναν στην Κωνσταντινούπολη, το πλοίωμα το σκήνομα του Αγίου σταμάτησε στον αγρό εκείνης της χείρα, της οποίας είχε καταπατήσει τον αγρό η ευδοξία. Τότε ο αγρός εκείνος δόθηκε στην χείρα και αμέσως έπαυσε η θαλασσοταραχή. Βλέπετε ότι και μετά από την κοιμησή του ο Ιερός Χρυσόστομος την αποκατέστησε εκείνη τη φτωχιά γυναίκα και τη το δώσαν το χωραφάκι της. Μετά από αυτό το σκάφος μεγαλύνει έφτασε στον προορισμό του και με μεγάλη ευλάβεια το υποδέχθηκε ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Έκανε μία εδαφιαία μετάνοια και ακουμπώντας το πρόσωπό του στη λιψανοθήκη, παρακάλεσε τον Άγιο να συγχωρήσει τα ανομήματα που διαπράχθηκαν εναντίον του και εναντίον των μαθητών του. Έπειτα έφεραν το Ιερό Λείψανο στο ναό του Αγίου Θωμά, στην συνοικία του Αμαντίου, όπου μετά από δέηση του Αυτοκράτορα, έπαυσαν οι δονήσει που για 25 χρόνια συγκλώνιζαν τον τάφο της αυτοκράτηρας ευδοξίας. Ύστερα από αυτά το λείψανο μεταφέρθηκε στον Πατριαρχικό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου το έβαλαν στον επισκοπικό θρόνο, ενώ ο λαός με δάκρυα χαράς αναφωνούσε «Απόλαβε τον θρόνο σου, Πάτερ Άγιε». «Κάθισε δηλαδή στον θρόνο σου, Πάτε και ο Άγιος ζώντας ένα Αγίο Πνεύματι επεφώνησε προς τον λαό ειρήνη πάση και ύψωσε το χέρι του προσφέροντας σε όλους την ευλογία του. Τέλος με πανηγυρική πομπή έφτασαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων όπου και εναπετέθεσαν το Ιερό Σκήνομα του Αγίου κάτω από την Αγία Τράπεζα. Από εδώ αργότερα, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, το 1204 το άρπαξαν οι Παπικοί Φράγκοι, το Ιερό Σκήνομα. Έκτοτε τα μέλη του, διασκορπισμένα στον κόσμο, δεν πάβουν να φανερώνουν την πατρική του χάρη. Η κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου φυλάσσεται στο Άγιο Νόρος και μάλιστα το δεξί αυτή είναι άφθαρτο. Και αυτό γιατί. Κάποτε ο Άγιος Πρόκλος, ο οποίος ήταν γραμματέας και μαθητής του Αγίου, Δέχθηκε επισκέψεις. Είχε πάει ένας πιστός και ζήτησε να δει τον Πατριάρχη. Χτύπησε τότε ο Άγιος Πρόκλος την πόρτα στο κελί του Αγίου αλλά δεν πήρε απάντηση. Και κοίταξε μέσα από την κλειδαρότρυπα και είδε έναν άνδρα σε βάσμιο να είναι σκημένο επάνω στο κεφάλι του Αγίου και να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Και αυτός αγαπητοί φίλοι ήταν ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγεται «Στόμα του Αποστόλου Παύλου». Όλα τα γραπτά και τις ερμηνείες που έχει γράψει ο Ιερός Χρυσόστομος του τα μετέφερε απευθείας ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Γι' αυτό και το δεξί αυτή του Αγίου είναι άφθαρτο, όπως είπαμε. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε να έχουμε τις πρεσβείες και τις ευλογίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και να μας δίνει και εμάς δύναμη να είμαστε όρθιοι στη πίστη μας και στον αγώνα υπέρ του Χριστού. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.